Σήμερα θα σας μιλήσω για το κόκκινο. Το κόκκινο που όλες οι γυναίκες λατρέψαμε, γιατί δεν γίνεται έστω μία φορά να μην φόρεσες ένα κόκκινο φόρεμα για να εντυπωσιάσεις. Το κόκκινο είναι μοντέρνο, αλλά είναι και διαχρονικό. Όμως υπάρχουν τρία tip που πρέπει να προσέξεις για να είσαι στυλιστικά σωστή και να αποσπάσεις το ενδιαφέρον με τον σωστό τρόπο. Παπούτσι, ποιο να φορέσω? Σε καμία περίπτωση το κόκκινο, γιατί πιο πολύ θα μοιάζω με πασχαλινό αυγό παρά με μια ωραία εντυπωσιακή γυναίκα. Νουτ παπούτσι, κορίτσια. Ή μαύρο παπούτσι, για τις πιο κλασικές. Πάμε τώρα στα αξεσουάρ. Τα αξεσουάρ μας επίσης πρέπει να μην είναι έντονα. Δηλαδή, λεπτές χρυσές αλυσίδες με φυλαχτό, όπως είναι αυτό στη μόδα εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Σκουλαρίκια κρίκι, που επίσης είναι πολύ στη μόδα. Δεν θέλουμε όμως και σκουλαρίκια και κάτι στο λαιμό. Θα είναι πολύ έντονο. Και τρίτο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι οπωσδήποτε το μακιγιάζ. Επιλέγουμε νου τόνους κραγιόν. Αν αγαπάτε το κόκκινο στα χείλη, προσέξτε τα μάτια. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μόνο μάσκαρα, να μην είναι καθόλου έντονα. Εμείς όμως προτείνουμε καλύτερα έντονα μάτια και νουτ χείλη. Αυτά τα τρία πράγματα να προσέξετε με το κόκκινο και πιστέψτε με, θα είναι η καλύτερη επιλογή για να εντυπωσιάσετε.